Αλλάζει η εικόνα το επόμενο χρονικό διάστημα η περιοχή γύρω από τα δικαστήρια, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στην ανάπλασή της. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας βρέθηκε το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τους ανθρώπους της δικαιοσύνης, ώστε να τους παρουσιάσει τα σχέδια του Δήμου αλλά και να ακούσει τις δικές τους προτάσεις. Έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα έργα. Έχουμε δημοπρατήσει και θα υπάρξει πολύ σύντομα ανάδοχος για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Ένα χώρο ο οποίος κατακλείζεται από νομικούς, κατακλείζεται από ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα σε δύσκολες συνθήκες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα βελτιωθεί. Αλλά όπως είπατε σωστά, και γενικότερα ο περιβάλλον χώρος, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, ώστε αυτή η περιοχή, στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ, να αξιοποιηθεί. Έχουμε και σκέψεις για αυτό το εξαιρετικό κτίριο της αναγεννήσεως, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα στην περιοχή μας, να αξιοποιηθεί και αυτό, αυτή η περιοχή να έχει ζωή και να έχει την δυνατότητα κάποιος να το επισκέφτεται με την ολοκλήρωση του μετρό, ελπίζω πολύ σύντομα. Το κομμάτι αυτό, η δυτική είσοδος της πόλης, να είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας, για το Δήμο μας. Οπότε, καλή συνεργασία. Τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικού Μεγάρου, Πρόεδρος Εφετών Καλλιρόη Χυμαριού, και τόνισε ότι ο Δήμαρχος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας δίπλα στη δικαιοσύνη και με έξοδα του Δήμου έγινε απολύμανση του κτηρίου. Έχουμε δεχθεί και από την ΚΤΥΠ, είναι η ειδική υπηρεσία για τα κτίρια, τα δικαστικά κτίρια της χώρας μας, όπου έχει εγκριθεί ένας προϋπολογισμός της τάξης των 60.000 ευρώ περίπου για να βαφτεί εσωτερικά το κτίριο, που είναι πραγματικά. Παρουσιάζει κάποιες εικόνες εγκατάλειψης. Να στηρίξουμε μέσα και από αυτή τη συνάντησή μας το ακόμα μεγαλύτερο αίτημα και όραμα που έχουμε για την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής με την παραχώρηση του κτηρίου του ΙΚΑ της Πύλης Αξιού στις δικαστικές υπηρεσίες και τη δημιουργία μιας ευρύτερης πλατείας δικαστηρίων που θα συνδέει τα διοικητικά δικαστήρια της Φράγκων με το παρόν δικαστικό Μέγαρο. Αυτό με μια πεζοδρόμηση εκείνου του τμήματος της οδού Φράγκων νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μια αναβάθμιση της περιοχής, σε μια ανάδειξη των τυχών της πόλης, η οποία θα λειτουργήσει σίγουρα θετικά για όλη τη δικαιοσύνη και για την εικόνα που έχουν για αυτήν οι πολίτες. Για το θέμα αναμένεται τις επόμενες μέρες να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, όπως πρώτα ανακοίνωσε στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω τη δυνατότητα να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να δρομολογήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα, ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί γενικότερα τον δικαστικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και τους ανθρώπους που έχουν άμεση και ενεργό σχέση με τη δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαι σε θέση μαζί με τους αρμόδιους φορείς να συναποφασίσουμε την καλύτερη δυνατή λύση προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων επί της οδού 26 Οκτωβρίου, τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης και την αύξηση του πρασίνου. Έχουμε έτοιμη σε πολύ όριμο στάδιο μια μελέτη και μια ανάπλαση, καθώς έχουμε ήδη ανάδοχο πέριξη των δικαστηρίων εδώ στην 26η, η οποία θα καλύψει και τόσο θέματα ασφαλείας αλλά και πάγια αιτήματα του δικηγορικού κλάδου και του δικαστικού σώματος. Θα έχουμε δηλαδή μια πλήρη ανάπλαση εδώ της περιοχής, των πεζοδρομίων, του πρασίνου, διάβαση για τους πεζούς, οδική σήμανση, φανάρι, ασφαλτόστρωση, κάτι το οποίο χρειάζεται εδώ η περιοχή και δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ στις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε οριμάσει όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή, έχουμε επικύρωση του αναδόχου, με μεγάλη έκπτωση μάλιστα, και είμαστε στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναπλάσεων του Δήμου συνολικού ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.